Καλησπέρα σας. Εδώ από το συνέδριο του Πασό Κινήματος της Αλλαγής συνεχίζουμε τις συνεντεύξεις και τη live ανταπόκριση. Έχω δίπλα μου αυτή τη στιγμή το στέλεχος του Πασό Κινήματος της Αλλαγής, τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη. Κύριε Παρασύρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται οι εργασίες του συνεδρίου? Άνοιξε με την ομιλία του χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε για την αναγέννηση και για ολική επαναφορά της Δημοκρατικής Παράταξης. Είναι κάτι αυτό που διαπιστώνετε κι εσείς και από την εκλογική σας περιφέρεια στην περιοχή σου που είσαστε, από την Κρήτη και από τις επαφές σας με τους πολίτες γενικότερα? Καλά, γνωρίζετε βέβαια ότι προέρχομαι από την Κρήτη, στην οποία Κρήτη το ΠΑΣΟΚ ήταν και παραμένει και θα γίνει ακόμα δυνατότερο. Ωστόσο, το συνέδριο σήμερα νομίζω ότι από μόνο του φαίνεται ότι σηματοδοτεί μια πορεία επανάκαμψης, μια πορεία αναγέννησης και μια πορεία επιστροφής του ΠΑΣΟΚ σε πρωταγωνιστικό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό. Η κοινωνία μπροστά, στο προσκήνιο, μαζί με τους χιλιάδες εκλεγμένους συνέδρους, σήμερα επιχειρούμε να κάνουμε το πρώτο βήμα για το προγραμματικό πλαίσιο της επόμενης μέρας. Μια επόμενη μέρα για μια εποχή η οποία είναι γεμάτη προκλήσεις, αλλά και γεμάτη ευκαιρίες και για τη γενιά μας, αλλά και για τη χώρα μας. Αρκεί η γενιά μας να μην σπαταληθεί σε μάταιους αγώνες και σε τεχνητά δίπολα. Κατά αυτή την έννοια θεωρώ, και κλείνοντας σχετικά με το συνέδριο, ότι το στίχημα της ανασυγκρότησης της Δημοκρατικής Παράταξης φαίνεται το έχουμε πετύχει και συνεχίζουμε σε μια πορεία αξιοπιστίας, υπευθυνότητας και προσφοράς για τον ελληνικό λαό και τον τόπο. Είστε έτοιμοι για εκλογές? Βεβαίως, ανά πάση στιγμή. Νομίζω ότι ολοκληρώνοντας πριν από 5,5 μήνες την εκλογή του Προέδρου μας Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και επιβεβαιώνοντας ακόμη μια φορά στην εκλογή των οργάνων πριν από 15 μέρες με την μεγάλη προσέλευση κόσμου, αποδεικνύεται ότι είμαστε έτοιμοι για εκλογές σε οποιαδήποτε στιγμή και αν αυτές διεξαχθούν. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εγώ.